Λοιπόν, 1:21 το μεσημέρι και συνεχίζουμε παρεούλα μαζί και σας έλεγα για ένα γάμο που γίνεται σε λίγες μέρες νομίζω. Τη Δευτέρα το βράδυ. Α, τώρα. Τη Δευτέρα το βράδυ, Ελένη. Οι ετοιμασίες έχουν κορυφωθεί. Μιλάμε για την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον αγαπημένο της Βαγγέλη Μητρογιάννη, επιχειρηματία στο επάγγελμα, 22 χρόνια φίλη. Ποτέ δεν είχε περάσει κάτι από το μυαλό του. Τα τελευταία 2,5 χρόνια σχέση ήταν μια πολύ φιλή φύση. Τα τελευταία 2,5 χρόνια σχέση, με μπερδεύει τώρα. Τώρα με μπερδεύει. Γιατί με μπερδεύει. Την περίμενα. Δεν θα κάνω το σχόλιο γιατί με την περίμενα την ερώτηση. Μπερδεύει. Την περίμενα την ερώτηση. Το λέει η ίδια η Αλεξάνδρα. Τότε σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και εγώ τα σήκωσα και το λέω. Τα τελευταία 2,5 χρόνια σχέση, φυσική εξέλιξη με κουμπάρο το Γιώργο Μαζονάκη. Και μα τραγουδάει και το τραγούδι που θα χορέψουν στο γάμο. Ωραία. Για να δούμε τι μα λέει η Αλεξάνδρα. Το πιο ωραίο ρόλο της ζωής της ετοιμάζεται να ενσαρκώσει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αφού παντρεύεται τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Τη συναντήσαμε στο Λουτράκι, στο μαγαζί του συζύγου της και μας μίλησε για την όμορφη φιλία τους που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο έρωτα. Είναι αλήθεια ότι με τον Βαγγέλη ήσασταν φίλοι? Ναι, 22 χρόνια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια γιατί ο Βαγγέλης έχει και ένα άλλο κλαμπ εδώ, ένα beach bar το οποίο εξελίσσεται σε κλαμπ το βράδυ, το Cocoon, όπου ήταν από την εφηβεία μου το αγαπημένο, γιατί έχοντας σπίτι εδώ ερχόμουν συχνά. Οπότε είχα περάσει, ξέρεις, πολλά καλοκαίρια εκεί και γνωριζόμασταν από τότε. Όπου ήταν πάρα πολύ κύριος. Ερχόμουν με μια φίλη μου και ήταν πάντα πολύ προστατευτικός απέναντί μας, ότι τα κορίτσια να το προσέχετε κλπ. Ναι. Και είχαμε κρατήσει μια φιλία. Αυτό. Καθόλου. Ούτε σαν υποψία τίποτα. Τώρα που είστε μαζί, τι λέτε για το γεγονός ότι τόσα χρόνια ήσασταν φίλοι? Και μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Ξέρεις, ναι. Έχουμε θυμόμαστε πολλά γεγονότα από τα παλιά. Και είναι σαν να έχουμε μοιραστεί και μια ζωή, χωρίς να την έχουμε μοιραστεί ακριβώς. Δηλαδή, ο ένας ήξερε τη ζωή του άλλου, αλλά ως φίλοι. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ. Ποιος έκανε πρόταση για μου? Κλασικά γίνονται αυτά τα πράγματα, με τον κλασικό τρόπο. Σε ξάφνιασε η πρόταση γάμου του Βαγγέλη? Όχι, γιατί ουσιαστικά ήταν κάτι που το συζητάγαμε και δύο. Σε εμάς δεν ήρθε τόσο ξαφνικά. Ήταν, νομίζω, το επόμενο βήμα μιας σχέσης 2,5 ετών. Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε στο Βαγγέλη? Η απλότητά του, η εντιμότητά του, το χιούμορ του. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά για μένα. Καταφύγιο, λιμάνι. Σου λείπει ένα παιδάκι από τη ζωή σου? Δεν μου λείπει τίποτα. Όχι. Μια χαρά. Και έτσι. Αν έρθει, με πολύ μεγάλη χαρά. Απλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Δηλαδή, θέλω πολύ. Αλλά είμαι χαλαρή. Οι γαμήλιες προετοιμασίες δεν την αγχώνουν καθόλου και μας αποκαλύπτει ότι δεν θα φορέσει ένα κλασικό νυφικό. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Δεν ήθελα. Όταν έφτασε αυτή η ώρα, είπα ότι δεν θέλω να βάλω νυφικό. Θέλω να βάλω κάτι άλλο, πιο. Δεν ξέρω, ίσως είναι και η ηλικία τέτοια που δεν. Δεν μου έκανε να βάλω άσπρο τούλι. Δεν ήθελα, δεν το υποστήριζα. Είδα αυτό που θα βάλω, το είδα. Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα και είπα αυτό. Θα είναι από κάποιο πολύ γνωστό σχεδιαστή. Θα είναι από Έλληνες σχεδιαστές του Ντεζόμ. Κουμπάρος? Ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό πώς προέκυψε? Καλλιτέχνης και φίλος. Είναι πολλά χρόνια φίλη με τον Βαγγέλη, τον άντρα μου. Και έχει γίνει και δικό σου πλέον. Ναι, βέβαια, εννοείται πλέον. Ο Γιώργος ήταν από την πρώτη στιγμή. Δήλωσε υποψηφιότητα για κουμπάρος, ούτως ή άλλως. Οπότε ακόμα και σε κάποιες δύσκολες στιγμές που σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν, ήταν πάντα παρόν. Ένα τραγούδι που αφιερώνει στο Βαγγέλη? Ένα τραγούδι του κουμπάρου. Όπως? Σαν άδειες σταγόνες βροχής. Έτσι ταιριάζουμε εμείς. Άμα σε πάρω αγκαλιά, θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δύο σταγόνες νερού. Δεύτερος γάμος, εύκολη ή δύσκολη απόφαση? Κοίταξε, από τη στιγμή που η σχέση αυτή έχω καταλάβει πόσο σημαντική είναι για μένα, ήταν αυτονόητο. Ήταν απλώς το επόμενο βήμα. Δηλαδή το ότι έχεις ξαναζήσει ένα γάμο δεν σε άγχωσε τώρα? Όχι, γιατί και αυτός ήταν καλή εμπειρία. Παρότι δεν κράτησε, ήταν καλή εμπειρία.
Ρε παιδιά, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ήρθε το αγόρι για συμπαράσταση και αυτό. Ήρθε μια μικρή συμπαράσταση. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ την έκανε στην αρχή. Άνοιξε μόνο σου το κανάλι. Άνοιξε η πύλη. Μπράβο, Ρενικό. Ήθελα να το πω αυτό. Στα είπα, σε ένα στο τηλέφωνο. Λέω, ξεκίνησε μόνο σου σε ένα κανάλι που ακόμα δεν είχε βγάλει τίποτα. Βγήκε μόνο. Μια χαρά σε βρήκαν οι τηλεθεατέ. Ήρθε και κάθισε, τρονιάστηκε γερά. Μπράβο, Ρενικό, μου έδωσε και εμένα ελπίδα. Ελένη, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει φέτο δηλαδή. Τι θέλει να αλλάξει με κάποιε συνήθειε. Τι έγινε, αλλάξαμε συνήθειες, κόψαμε τον καφέ. Όπως βλέπεις, τσάι παίρνω τώρα. Τσάι, ναι, τσάι. Ναι, τώρα το έχω ρίξει το τσάι. Αλήθεια. Δεν μου κολλάει το μεσημέρι ο καφές με τίποτα. Το καλημέρα, γιατί σου κολλάει 2 η ώρα. Γιατί δεν έχω μάθει κάτι άλλο να λέω τόσα χρόνια. Μου γεια βγαίνει σας. Πρώτο. Γεια σας. Ναι, τώρα λέω γεια σας. Πού είστε, παιδιά και τα λοιπά. Ναι. Τι γίνεται. Πες, θα κάτσεις καθόλου. Θα κάτσω καθόλου λίγο. Δεν σε είχα δει ότι ήσουν εκεί. Μου κάνει να πάει ο Γρηγόρης, μου λέει, δες λίγο δίνω, μου λέει ο Νίκος εδώ, λέω, πού είναι, κοιτάζω απέναντι, μου λέει, στην κάμερα δεξιά σου. Μπαίνω πάντα κρυφά. Ναι, αλλά γιατί. Ήθελα ένα κρυφό ρε παιδί μου, αλλά να έπεσε και η Παλαιολόγου με το γάμο και όλα αυτά και το βίντεο, ναι, αποκαλύφθηκα. Δεν πρόλαβα να πω μισή κουβέντα, να πω για τη γυναίκα που παντρεύεται. Να ζήσει και αυτά, ευχές μόνο θέλετε. Να ζήσουν παιδιά, τι να πεις παραπάνω. Να δούμε κάτι ρε Ελένη, γιατί το καταλαβαίνω εμείς εδώ. Ναι, μπουρμπερι, μπουρμπερι. Εμείς εδώ τα αγόρια να έχουμε ανασφάλειες γιατί είμαστε απλοί, ταπεινοί, καθημερινοί άνθρωποι. Μάλιστα. Αλλά να έχει ανασφάλειες και ο Κριστιανό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο. Τι ανασφάλεια έχει, καλά. Χθες δεν μιλάγαμε για αυτόν και έλεγε ότι είναι μια χαρά επιτυχημένος. Πώς το έλεγε, έχω βγάλει λεφτά, είμαι μικρός, είμαι όμορφος, είμαι ωραίος. Θα έχω κάνει όλα. Γυναίκες με θέλουν, με ζηλεύουν. Σου φαίνεται ότι έχει καμία ανασφάλεια αυτό. Και έλεγε η πρώην, γιατί δεν τα λες όλα, ότι στο κρεβάτι ήταν λίγο χλιαρός. Η πρώην το έλεγε, γι' αυτό. Τι μην πρέπει να ρωτήσεις. Ελένη, έχει κυκλοφορήσει μια εικόνα ότι. Μα και είναι και χλιαρός στο κρεβάτι, πραγματικά. Γιατί ρε, Γρηγόρη. Κοίτα εδώ τώρα γυμνάζεται. Και δίπλα του είναι ένα συμπαίχτης και κάνει μια κίνηση. Αυτό που σηκώνεται. Ναι, κοίτα. Με τα γουλάνε με ένα μάτσο. Κοίτα, σηκώνει το συμπαίχτης που φαίνεται ότι κάτι. Και ο Κριστιανό. Σηκώνει το συμπαίχτης, όπως το λες. Σηκώθηκε ο συμπαίχτης, ζήλεψε ο Κριστιανό. Λοιπόν, και ο συμπαίχτης φαίνεται ότι είναι δυναμικός χαρακτήρας. Και ο Κριστιανό κοιτάει έντρομος αυτό που βλέπει. Και ενδεχομένως να λέει γιατί ρέξει παιδιά. Έχει τύχει σε όλους μας βέβαια. Είναι σκηνές το σπίτι. Ποιο έχει τύχει σε όλους. Φαντάζομαι. Να κοιτάς τον διπλανό σου. Πα και παίζει μπάλα με τη Ρεάλ, με την Εθνική Πορτογαλία. Τι σου έχει συμβεί. Περίμενε. Τι σου έχει τύχει, Αλέξανδρε. Στο στρατό. Τώρα δηλαδή θα είναι λίγο reality. Αλλά στο στρατό δεν έχετε τύχει να μπαίνετε στο ντουζ και να νιώσετε βλέμματα πάνω σας. Τι φταίω. Σου πάθε και το σαπούνι. Τι σημαίνει. Τι απέρασε. Οικογενειακέ ιστορίε. Δηλαδή εσύ ήσουν ο συμπαίκτη. Ποιο ήσουν να πει. Κάνω, ήσουν ο συμπαίκτη. Σε βλέπανε οι γύρω. Όχι, υπάρχει ένα τρίτο παίκτη ανάμεσα στου δύο που δεν φαίνεται. Αυτό που τραβάει το βίντεο ήταν. Μάλιστα, βέβαια. Τι να πω, παιδιά, α πάει να δώσει λεφτά να μεγαλώσει και ο Κριστιανό. Γιατί ρε παιδιά, επειδή κοίταζε, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα το παιδί. Έλα τώρα, σα παρακαλώ. Όμως, άντε πια, δεν θέλω τέτοια εύκολα συμπεράσματα για του άντρε. Ρε εσύ, Ελένη. Σα μιλάω ως μάνα, δεν είναι σωστό. Γιατί είναι εκτός περιεχομένου. Δεν θέλω αύριο για το παιδί μου να λένε τέτοια πράγματα. Αν το παιδί είναι σαν τον τύπο που κοίταζε με. Φθόνο, ο Ρονάλντο. Θα χαίρεται. Θα καμαρώνει. Πάλι ως μάνα μιλάτε έτσι. Μόνο ως μάνα πια. Το βλέμμα είναι της μάνας. Το καμάρι της μάνας. Είναι ο οποίος είναι γιος, είναι λιγιόκας. Μάλιστα, το παλικάρι. Και το βλέμμα δεν μπορεί να το λογοκρίνεις. Μπορεί να πέσει όπου θέλει. Να, τον Νίκο τον κοιτάνε και με μάλινα παλτό, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το θέμα του βλέμματος τελικά. Πού θα πάει. Εύκολα. Τι κάνεις το δωρεί. Πότε θα κουρευτείς. Θες να κουρευτώ. Ναι, ένα μικρό κούρεμα θα ήθελα. Εγώ μπορώ να φέρω στην παρέα μας γιατί σήμερα πώς το ταιριάξαμε έτσι. Εσύ ήρθες περαστικός και πέτυχες τη μέρα. Μ' αρέσει που. Πώς δεν ήρθες εχθές να πες και πάνω στη Ζέτα. Μα ευτυχώς δεν ήρθες. Όλοι περαστικοί περνάτε από εδώ. Πραγματικά είναι η πόρτα μου ανοιχτή και όσοι θέλετε να με δείτε, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ. Περάστε. Είναι σαν να κάνεις εκπομπή στην Ομόνοια που περνάμε όλοι λίγο από το κέντρο μια μέρα. Στην Πέτσα Βακελοπούλου που είναι κομβικό σημείο πια. Ναι, είναι popular. Ποια ήταν σήμερα καλεσμένη και είναι βεβαίως ακόμα εδώ. Για να έρθει να κάνει μια κουβεντούλα λίγο για τα τηλεοπτικά, λίγο για τα πράγματα, πώς τα βλέπει, πώς τα βλέπουμε και τα σχετικά. Είναι το παρελθόν το ίδιο. Είναι το παρελθόν μου και το παρελθόν σου μαζί. Η αρχή μου είναι. Και αναρωτιέμαι, ποιος είχε φάει περισσότερο ξύλο, εγώ ή εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ξύλο, αλλά μπορεί να φάω σήμερα. Για περάστε. Εγώ με τον κύριο δεν παίρνω, δεν έχω κλειστήρια. Να το κάνεις θέμα. Όχι, δεν παίρνω. Ότι μου έλεγες πριν 16 χρόνια. Επιτρέπεσαι λίγο.
Όταν με απειλούσες πριν 16 χρόνια ότι πες τα θέματά σου σωστά, γιατί θα κατέβω κάτω και θα σε πάω λάχανο, δεν θα περίμενα να γίνει ποτέ. Α, και εσύ δεν θα αρχώσω που ήμουν εγώ. Όχι, δεν το ήξερα, δεν μπορεί και να μην. Την αφήνω στην καρέκλα. Όχι, δεν θα κάτσω σε ρανόν τα πόδια. Έχει καρέκλα. Φέρνω, είπαμε. Φέρνω, το κάνω εγώ με τον Νίκο, όχι και εσύ, ρε Γρηγόρη. Είπαμε, ρε παιδιά, γνωριζόμαστε, αλλά πόσο. Γεια σας, κυρία Μουτσινά. Τι κάνετε, κυρία Κουτσελίνη, να σας ζήσει. Μια κυρία στο τηλέφωνο σας ζητάει να πει τον πόνο της. Έχουμε περάσει από τη ζήτη να καταλαβαίνετε. Πόσο έχουμε γελάσει, εγώ θυμάμαι. Εγώ έχω κρατήσει ένα τα γέλια. Εντάξει, και εγώ έχω γελάσει πολύ, αλλά και έχω κλάψει. Ναι, δεν μπορώ να πω τα νέα. Το δώρο μπορεί να έρθει στην Ελένη, παρακαλώ, που έχω φέρει. Ποιο δώρο? Έφερε δώρο. Κάτι έχω φέρει. Να τα. Για ευνόητους λόγους το έχω βάλει σε αρκουδάκι για να μην αποτελεί διαφήμιση. Αχ, τι μου θυμίζει τώρα. Εσείς τώρα τα βλέπετε και δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχω μια καρτούλα όμως μέσα. Μου έλεγε λοιπόν κάποτε η Ζήνα, όταν ήταν συντάκτριά μου στον πρωινό καφέ και είχε φάει όλο μου το ξεκίνημα, το δύσκολο. Που τελικά στην τηλεόραση δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Okay. Ακόμα και όταν για τους άλλους νομίζουν ότι εντάξει, είναι σε πολύ καλή φάση, όλα καλά. Δύσκολα είναι για αυτόν που είναι μέσα στην εκπομπή, βέβαια, και τρέχει. Όταν λοιπόν καμιά μέρα τα νούμερα δεν της άρεσαν, δεν εννοώ να μην ήμασταν πρώτοι, εννοώ δεν της άρεσαν. Είχαμε μικρή διαφορά με το επόμενο. Μου λέγε, Μενεγάκη, τα σπορτεξάκια σου και τρέξε. Σπορτεξάκια και ξεκίνα να τρέχεις γύρω-γύρω. Γιατί δεν σε βλέπω καλά. Μπάει, δεν έκανε τέτοια πράγματα. Του Αγίου Θωμά γυρνούσε γύρω-γύρω. Και η Γελαλή που είναι, την καλησπέρα μου. Ελενίτσα μου, καμιά φορά σκέφτομαι αυτά που, από πού ξεκινήσαμε και όλα φαντάζουν τέλεια. Ξέρω πως τίποτα δεν συνέβη τυχαία και πως δεν ήταν όλα ρόδινα. Τρέξε όσο μπορείς. Τα σπορτεξάκια των πρώτων μας χρόνων τώρα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Εσύ είσαι ένα πιόνι. Χρυσό πιόνι, σε λέει τώρα ο Μιχάλης Ροδόπουλος. Αλήθεια. Τότε ήμουν ένα πιόνι απλά. Δεν βλέπεις εμπόδια. Καλή αρχή και στη νέα μας συνήθεια. Να τα φοράνε όλοι, παρακαλώ. Φραουζίνα, γιατί έτσι τη λέγαμε. Αυτά όλα δεν ήταν ευγενικά υπομένα. Πάντως τον Νίκο δεν τον έχω. Δεν έχουμε κοντραριστεί ποτέ. Όχι, όχι. Υπήρχε μια αγάπη από την αρχή, ήμουν από τους τυχερούς. Υπήρχε μια αγάπη από την αρχή. Ναι, υπήρχε μια αγάπη, ήμουν τυχερός. Τα βρήκαμε, κολλήσαμε, τελειώσαμε. Ήταν ένα έρωτα. Ζήνα, τι έχει αλλάξει τηλεόραση. Είσαι σχεδόν μια 20 ετία μέσα σε αυτήν. Τα πάντα. Δεν ξεκινήσαμε μαζί, έχεις ξεκινήσει πριν από μένα. Ναι, το 90. Λοιπόν, αλλά τι έχει αλλάξει στην ιδιωτική τηλεόραση από τότε μέχρι σήμερα. Αφήνω την κρατική απ' έξω. Ναι, νομίζω τα πάντα. Ειλικρινά τα πάντα. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τίποτα στη θέση του. Αλλά έχει και αυτό τη γοητεία του. Αυτή η ανακατοσούρα τη τελευταία στιγμή είναι που κάνει την τηλεόραση να έχει πάντα ενδιαφέρον. Δηλαδή να σου πω κάτι, και το σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν και λέω, μωρέ, άμα της το πω, από πού θα μου έρθει η παντόφλα ή το σπορδεξάκι. Αλλά πρέπει να σου το πω, ότι καμιά φορά η ζωή μας φέρνει τα εμπόδια για να μας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, μ' αρέσεις εδώ που είσαι. Και το λέω ειλικρινά, δηλαδή μ' αρέσεις που είσαι το μεσημέρι, γιατί το μεσημέρι δεν είναι απλά ένα μεσημεριανό που λέμε, α, τα μεσημεριανά, και ξέρεις ότι τα έχω υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια οικογενειακή ζώνη. Είναι για όλα τα κοινά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το μεσημέρι πρέπει να τσακώνονται δύο για να το δω. Μπορώ να δω και αστρολογία, μπορώ να δω και μαγειρική και μπορώ να δω πολύ διαφορετικά πράγματα. Και εμείς όταν με τον Νίκο είχαμε κάνει κάτι το πρωί και μετά πήγε το μεσημέρι, με τίποτα δεν περιμέναμε ότι αυτό που κάναμε το πρωί θα πήγαινε καλά το μεσημέρι. Όμως το μεσημέρι ήρθε και απογειώθηκε. Το θυμάσαι, Νίκο. Και ήσουν από τους ανθρώπους που τότε το πίστευες πάρα πολύ. Και οφείλω να το πω αυτή την περίοδο. Πάντως φέτος. Και σήμερα, μάλλον που σε έχω εδώ, θέλω τις προβλέψεις σου. Διότι τα πάντα, ό,τι θες, ρωτήστε με. Με καλοσύνη πάντα. Έτσι, είναι. Να τα λέμε πάντα με καλοσύνη. Πραγματικά σήμερα. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος δεν έχει κινηματογράφο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν νομίζω να πεις άλλο, άλλο μου είχες πει. Ότι θα πεις πολύ σινεμά. Ξέρεις τι μου είχε πει, ότι να ξεκινήσω, λένε, με τα αρνητικά της εκπομπής. Δεν έχει βγει σινεμά ακόμα. Αλλά δεν το. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσεις και για τα πρωινά και για τις εκπομπές που θα δούμε το απόγευμα, για πρόσωπα που υπάρχουν στη τηλεόραση, για πρόσωπα που δεν υπάρχουν σε αυτή την τηλεοπτική σεζόν, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν την επόμενη, για πρόσωπα που εσύ θεωρείς ότι λείπουν από τη τηλεόραση. Mm-hmm. Και για πρόσωπα που ίσως να ήθελες εσύ να μην τα βλέπεις τηλεόραση. Προσωπική σου κρίση, βέβαια, πάντα, έτσι. Νίκο, τι κάνεις, καλά είσαι? Εγώ είμαι καλά, αλλά είμαι στο 2000 αυτή τη στιγμή. Θα δώσω. Είμαι αλλού. Ήταν πολύ συνάντηση, σας παρακολουθώ. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θέλω να μου πεις για Φερετίνο και Σύση Χριστίδου. Πώς το βλέπεις αυτό το καινούριο πρωινό? Πώς μετά, δηλαδή, ο Αντένα μετά από δύο άντρες σκέφτηκε να κάνει μια αλλαγή στα πρόσωπα? Είναι δηλαδή αλλαγή? Βεβαίως είναι. Καταρχήν βλέπουμε έναν άντρα και μια γυναίκα. Βλέπουμε δύο άντρες. Βέβαια τώρα είναι καλλιωτική ζώνη. Α, καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.